Έλα. Πίδα το, το γαρέζι, πίδα το. Χοντρέ, λύση επίθηκε. Πάλι στον εαυτό σα, μιλάτε. Κούλα, θε κάτι. Περνούσα τα έξοδα από την εταιρική συμπιστοτική και βλέπω Η μια έβαλα. περίεργη χρέωση. Άστο, κούλα, μην ασχολείσαι. Το δω εγώ μετά. Είναι από μια εταιρεία που ονομάζεται. Είπα, άστο, έχω βιντεοκλήσει τώρα. Βιντεοκλήσει το 95 Είμαστε δεκαετίε μπροστά. Κύριε Προϊστάμενε, έχω μια τρομερή ιδέα για την Nintendo. Τραπουλόχαρτα. Μια κονσ... Τι, τι, πράγμα? Να βγάλουμε ξανά τραπουλόχαρτα. Όλοι λένε Nintendo και σκέφτονται κονσόλες και παιχνίδια. NES ο ένα, Game Boy ο άλλο, Super Nintendo ο τρίτο, Super Mario ο τέταρτο. Famicom και Super Famicom. Ορίστε. Ε, έτσι λέγονται στην Ιαπωνία, από το Family Computers. Ναι, ναι, whatever. Το θέμα είναι πω κάποιοι λένε όλα τα βιντεοπαιχνίδια Nintendo. Ακόμα και από άλλε μάρκε. Όπω λένε, όλε τι αλφέ σοκολάτα μερέντα. Ε, τι σημαίνει μερέντα στα Ιαπωνικά? Έτσι γράφεται. Σημαίνει είναι γοητευτικό. Ε, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Είναι γοητευτικέ οι αλφέ σοκολάτα? Πού θε να ξέρω. Σου φαίνομαι για άνθρωπο που τρώει αλφέ σοκολάτα, Αποκλειστικά. Το θέμα είναι πω κανεί δεν ξέρει την ιστορία μα. Δεν έχουν ιδέα πω η Nintendo ιδρύθηκε το 1889. Και το πρώτο μα προϊόν ήταν τραπουλόχαρτα τύπου Χαναφούντα. Μήπως κάνατε εσείς κάμια Χαναφούντα. Όχι, ήταν δεκαετίες πριν την πρόσληψή μου. Α, μάλιστα, αλλά τότε παλιά κάνατε όλης στην εταιρεία Χαναφούντα. Φυσικά. Ήταν το αποκλειστικό μα προϊόν. Μέχρι το 1929 είχαμε γίνει ο μεγαλύτερο δίλερ στην Ιαπωνία. Κατάλαβα, δουλειές με Χαναφούντε. Να ξέρει, το ίδιο μα το όνομα μπορεί να μεταφραστεί ω Ο Ναό των Ελεύθερων Χαναφούντα. Απείτε μου έτσι. Τώρα βγάζει νόημα γιατί έχουμε τόσο ζωντανά χρώματα. Αλλά τώρα όλοι μόνο για τα video games ενδιαφέρονται. Α, όχι, όχι, μην το λέτε. Πολλοί κόσμοι θέλουν ελεύθερη χαναφούντα. Και από ποινικοποιημένη. προϊστάμενε να δούμε εκείνη τη χρέωση. Όχι τώρα, κούλα, μιλάω. Νομίζω σα έχουν κλέψει την πιστοτική. Άμα ξοδεύουν λιγότερα από τη γυναίκα μου, δεν με απασχολεί. Κύριε Προϊστάμενε, να σα πω όμω τη δικιά μου ιδέα είναι για μια νέα κονσόλα. Για το project reality, λε. Θα είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει μέχρι τα Χριστούγεννα. Καταλήξαμε και σε όνομα. Nintendo Ultra 64. Αχ, δεν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι. Γιατί? Η Konami είχε μια εταιρεία κιάλφο, την Ultra Games. Την ε, ίδρυσαν το 1988, αλλά την απορρόφησαν ξανά το 1992. Άρα, πού είναι το πρόβλημα, αφού δεν υπάρχει πλέον. Ναι, αλλά η Konami έχει το trademark, κύριε Προϊστάμενε, θα μα κυνηγάνε οι δικηγόροι του. Όχι, εργάμωτο. Τώρα πρέπει να καθυστερήσουν την κυκλοφορία μέχρι τον Απρίλιο του 96. Γιατί, μια απλή αλλαγή ονόματος είναι. Βγάζουμε το Ultra και το ονομάζουμε, ξέρω Nintendo 64. Γιατί κάποιος πήγε ήδη και έβγαλε 100.000 μπλουζάκια, κούπε και καπέλα με Nintendo Ultra 64 πάνω. Κάναμε εμεί αυτό το πράγμα σαν εταιρεία. Γιατί δεν είχα ακούσει τίποτα για Merch. Όχι, όχι, ένας φίλος μου τα έβγαλε. Δεν το ξέρει, είναι από το χωριό. Ποιο, ποιο χωριό? Ε, τη Yokohama. Χωριό, Γιοκόχάμα, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη τη Ιαπωνία. Και τι είσαι εσύ τώρα, υπεύθυνο απογραφή. Τέλο πάντων, η ιδέα μου δεν είναι ακριβώ για αυτή την κονσόλα. Είναι για μια άλλη κονσόλα, άσχετη με το Nintendo Ultra 64, 64 ή όπω τέλο πάντων θα το ονομάσουμε. Τι, και άλλη κονσόλα ενδιάμεσα. Από πού γιο σου Δεν καταλάβατε κύριε Περιστέμενα, αυτή είναι μια πολύ ξεχωριστή ιδέα. Θα είναι ισχυρότερη από το Super Nintendo. Ε, στο περίπου. Το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα αντίστοιχο στην αγορά. Θα παίζουμε χωρί ανταγωνισμό. Ούτε από τη Sega. Ούτε από τη Sega, εγγυημένα. Είσαι βέβαιος. Γιατί ό,τι και αν κάνουμε, πάνε μετά και το αντιγράφουν. NES το 83, Master System το 85, Game Boy το 89, Game Gear το 90. Super NES το 90, Mega Drive το 88, του Saturn κυκλοφορεί στην αγορά από πέρσι. Τώρα εσεί είσαι μαζί μα ή με αυτού. Εγώ με τη φουγκαριάρα τη μάνα μου είμαι, που είναι στα χωράφια μόνη τη και δουλεύει, αλλά τέλο πάντων αυτή την τεχνολογία την πήγαν οι εφευρέτε πρώτα στη Σέγγα και την απέρριψαν. Δεν πρόκειται να βγάλει ανταγωνιστική κονσόλα η Σέγγα ούτε σε 5, ούτε σε 10 χρόνια ούτε ποτέ. Και είσαι βέβαιο, πω θέλουμε μια τεχνολογία την οποία απέρριψε η Σέγγα. Εδώ πήγαν και έβγαλαν το Mega CD που πήγε άπατο. Για να μην μιλήσω για το 32X. 32X τι είναι αυτό. Μανιτάρι μαγικό. Ένα πράγμα που μοιάζει με μανιτάρι και κάνει δίθεν το Mega Drive 30 διάμπιτο. Άπατο θα πάει και αυτό. Την κόβω τη δουλειά. Πάντως, για αυτή την τεχνολογία που σα λέω, έχει δείξει ενδιαφέρον ακόμα και ο Gunpei Yokoi. Ο Gunpei Yokoi, που εργάζεται στη Nintendo από το 65, που είναι ο γενικός διευθυντής έρευνας και ανάπτυξη, που δημιούργησε τα Game Watch, εφήβρε το χειριστήριο Σταυρό, ήταν ο σχεδιαστής του Game Boy, επέλεψε τη δημιουργία Donkey Kong και ήταν παραγωγό στα Metroid και Kid Icarus. Ναι, κύριε Προεστάμενη, τον κύριο Κόι, Σταματήστε να μου μιλάτε λε και υπάρχει κάποιο στο δωμάτιο που δεν τον ξέρει. Πού είμαστε, στο YouTube. Στο ποιο? Είναι σαν την τηλεόραση, αλλά για να βγει αυτό δεν χρειάζεται να είσαι ούτε όμορφο ούτε ταλαντούχο. Καλά, στην Ιαπωνική τηλεόραση μόνο το ταλέντο παίζει ρόλο. Γιατί από εμφάνιση όλοι οι ίδιοι είμαστε μεταξύ μα. Κι εγώ κι εσύ, όλο ίδιοι είμαστε. Σαν να κοιτάζουμε στον καθρέφτη. Είστε βέβαιο. Μήπω με μπερδεύετε με τον άλλον υφιστάμενο. Ποιον άλλο υφιστάμενο? Τέλο πάντων, για πε μου περισσότερα για αυτήν την τεχνολογία. Λοιπόν, ακούστε, το 1985 η Reflection Technologies έφτιαξε μια τεχνολογία τρισδιάστατη απεικόνηση που την λέει Scant Linear Array. Τρισδιάστατη? Πώ γίνεται αυτό. Ουσιαστικά έχουν βάλει δύο κόκκινα LED που μέσω ενό συστήματο φακών και καθρεφτών στέλνουν μια λίγο διαφορετική εικόνα σε κάθε μάτι και έτσι δημιουργείται η αίσθηση τη τρίτη διάσταση. Και δηλαδή τι, θα πρέπει να κρατάς στα χέρια οθόνε, φακού και καθρέφτε. Το χειριστήριο πώ θα το κρατά για να παίζει. Δεν καταλάβατε, Όλα αυτά τα ενσωματώσανε σε ένα κράνο που φορά στο κεφάλι σου. Είναι σαν να φορά κιάλια. Ακόμα και η γιαγιά μου μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Είναι η γιαγιά σου στο δικό μα Target Group. Σε καμία περίπτωση. Η γιαγιά μου παίζει μόνο PlayStation. Να νι! Εν πάση περιπτώσει, η Reflection Technologies έχει φτιάξει ένα πρωτότυπο το οποίο το ονομάζει Private Eye και είναι ένα παιχνίδι που παίζει με Tank. Μάλιστα. Και είπε εσύ και το απέρριψε. Και όχι μόνο, την έχουν απορρίψει Mattel, Hasbro, παίζει να έχει φάει άκυρο ακόμα και από το πανηγύρι του I Mama. Σου ξαναλέω είσαι σίγουρο πω θέλουν μια τεχνολογία που δεν τη θέλει κανεί. Ναι, αλλά ο κύριο Κόη λέει ότι μια δικιά μα κονσόλα θα μεταφέρει του παίκτε σε μια νέα ψηφιακή ουτοπία με εικόνε, ήχου, μια εμπειρία που δεν έχουν ξαναζήσει ποτέ. Όσοι έχουν απορρίψει αυτή την τεχνολογία, μόνο τροπή θα νιώσουν. Και πάλι δεν είμαι βέβαιο. Έχει δώσει ήδη και κωδικό όνομα στο project, VR32. Δεν έπρεπε να μου το πει αυτό. Τώρα την πατήσαμε. Γιατί? Αφού ο Γκάνπεϊ Γιοκόη έδωσε όνομα στο project, έχει δεθεί πλέον μαζί του. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσει. Οπότε είπε, θα είναι ένα κράνο που θα το φοράει ο χρήστη. Ναι, στο περίπου. Δεν το φοράει ακριβώ. Δηλαδή. Το πρωτότυπο Private Eye είχε head tracking τεχνολογία που άλλαζε την εικόνα ανάλογα με το που κοίταζε. Ναι, όπω όταν κοιτάζουμε κι άλλοι. Ναι, όμω αυτό προκαλεί ναυτία σε κάποιου παίκτε και μπορεί να προκαλέσει στραβισμό σε μικρά παιδιά. Στραβισμό? Να λιθορίζουν από το ένα μάτι. Και αν αυτό συμβεί, σύμφωνα με την Ιαπωνική νομοθεσία περί προϊόντων ευθύνη που βγήκε φέτο, θα έχουμε τεράστιο νομικό πρόβλημα. Σούπερ Μάριο, φυλάξει. Και τι προτείνει δηλαδή. Προτείνω το κράνο να μην φορτιέται στο κεφάλι. Να φτιάξουμε μια βάση για τραπέζι, η οποία θα τοποθετείται εκεί και δεν θα αλλάζει εικόνα όταν κοιτάει κάπου αλλού. Μια και ανέφερε την εικόνα. Πόσα χρώματα θα δείχνει αυτή η τεχνολογία. Το Super Nintendo δείχνει 32.768 και σκεφτόμουν πως μία νέα κονσόλα θα πρέπει να δείχνει περισσότερα χρώματα, για καλύτερη εικόνα. Δύο. Δύο φορές αυτό. Δεν μου φαίνεται και σπουδαία βελτίωση. Το Nintendo Ultra 64 θα δείχνει 16.8 εκατομμύρια χρώματα. Όχι, δεν καταλάβατε. Δύο χρώματα. Κόκκινο και μαύρο. Δηλαδή, το μαύρο είναι όταν είναι η έλλειψη φωτός, οπότε ένα χρώμα. Κύριε Προϊστάμενε, με ακούτε. Μήπω κόλλησε η σύνδεση. Καλό θα μου πει με dial up και πολλά κάνει. Καλά. Είσαι εντελώ τάι. Τάι. Επο... Επόδεινο. Βλαμμένο θέλω να πω, αλλά αυτό μου έβγαλε μετάφραση. Θα πουλήσουμε κονσόλα που θα δείχνει ένα μόνο χρώμα. Ποιο το αγόρασε αυτό το πράγμα. Αφού σα είπα ήδη πω χρησιμοποιούσε κόκκινο LED. Νόμιζα πω αυτό ήταν το χρώμα το απ' έξω. Πού να φανταστώ πω θα έδειχνε μόνο κόκκινο. Κοιτάξτε να δείτε, ο Κυριόκο προσπάθησε να το κάνει έγχρωμο, αλλά λέει ότι πάρα πολλοί χρήστε δεν έβλεπαν το 3D effect και τα έβλεπαν όλα διπλά. Αφήστε που το κόκκινο ξοδεύει και λιγότερη μπαταρία και είναι άμεσα αναγνωρίσιμο. Γι' αυτό το χρησιμοποιούμε και στα φανάρια. Για να σταματά. Και εγώ θα έπρεπε να σταματήσω αυτό το project αυτή τη στιγμή. Αφήστε που αν κάνουμε την κονσόλα έγχρωμη θα πρέπει να την πουλάμε 500 δολάρια. 500 δολάρια στη Λιανική. Ξέρει τι λεφτά είναι αυτά το 1995. Είναι σαν να λέμε 855 δολάρια το 2021. Ναι, έτσι λειτουργεί ο πληθωρισμό σε random ημερομηνίε. Ναι, αλλά άμα βγάλουμε την κόκκινη εκδοχή, θα μπορούμε να το πουλάμε 180 δολάρια. Αυτό είναι έκπτωση 64%! 64% ευκαιρία. Και δεν μου λε. Έχουμε κλείσει συμφωνίε για όσο γίνεται περισσότερα παιχνίδια. Γιατί στον αριθμό των παιχνιδιών κερδίζετε και χάνετε την παρτίδα. Εννοείται. Δεκάδε παιχνίδια. Τέτοια μου, λε να χαίρομαι. Πόσε δεκάδε. 2. Έχουμε 22 παιχνίδια. Μόνο. Τέλο πάντων. 22 παιχνίδια με την κυκλοφορία δεν είναι και τόσο άσχημα. Α, όχι με την κυκλοφορία. Στην κυκλοφορία τον Ιούλιο θα έχουμε μόνο 5 παιχνίδια. Μέχρι το τέλο τη χρονιά θα φτάσουμε τα 20. Και βλέπουμε μετά. Mm, τόσο καλά. Τέλο πάντων. Οπότε το μόνο που μένει είναι να βρούμε ένα όνομα για αυτήν την κονσόλα και είμαστε έτοιμοι. Να το λέγαμε Nintendo Virtual Reality. Δεν μου αρέσει αυτό το reality. Οι Ιάπωνες δεν έχουμε ξεκάθαρο ήχο για το R και το L. Ακούγονται κάπου ενδιάμεσα. Γι' αυτό κάποιοι το Rice το προφέρουν lies. ή το Balloon το λένε Balloon. Ενώ το Ultra που είπαμε δεν είχε ούτε L ούτε R. Τέλο πάντων. Κύριε Προϊστάμενε, να δούμε εκείνη τη χρέωση. Κουλά! Ακόμα μιλάω! Όχι τώρα! Σίγουρα σα έχουν εξαπατήσει. Οφείλουμε να κινηθούμε άμεσα. Κύριε Προϊστάμενε, όλα καλά! Ναι, ναι, αγνοήσατε. Στην αιτιολογία πληρωμή λέει αβάδιστα αβασάνιστα στο χώρο σας απόλυτη χεμήθεια. Είναι από μια εταιρεία που ονομάζεται Virtual Boy. <ΣΣ> Ευχαριστούμε θερμά τον Κώστα από το TukuGR για την ιδέα και για τη συνεργασία. Στο μέλλον θα έχουμε και άλλες τρομερές ιδέες με άλλους γνωστούς δημιουργούς από το ελληνικό YouTube. Στην περιγραφή θα βρείτε σύνδεσμο και για το βασικό κανάλι του Κώστα, αλλά και για τα νέα κανάλια που πρόσφατα ξεκίνησε.